Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Ως Design Life μας αρέσει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε την τέχνη σε διάφορα σημεία. Αυτή τη φορά επισκεφθήκαμε έναν χώρο και όχι μόνο τον επισκεφθήκαμε, αλλά βάλαμε και λίγο το χεράκι μας. Γι' αυτό και για πολλά άλλα θέματα μείνετε στο Design Life. Αυτή τη φορά επισκεφθήκαμε το Κέντρο Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών και Ψυχοσωματικής Υγείας Kid Center στο νέο υποκατάστημά του στην Πτολεμαϊδα για να μάθουμε για την εικαστική θεραπεία και τις διάφορες μεθόδους θεραπείας που υπάρχουν μέσω της τέχνης. Η εικαστική θεραπεία είναι ένα κομμάτι ψυχοθεραπείας, θα έλεγα εγώ, το οποίο έχει εφαρμοστεί περισσότερο σε μικρές ηλικίες ατόμων, σε παιδιά κυρίως. Και είναι μια μορφή η οποία μπορούμε εύκολα να εκμεύσουμε πληροφόρηση για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές τακτικές και διάφοροι μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως, ας πούμε, στην εικαστική θεραπεία. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η αλληλεπίδραση του παιδιού με το αντικείμενο, το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν υπάρχει κάποια οντότητα πίσω από αυτό. Άρα το παιδί μπορεί να εκφράσει θύμο, μπορεί να εκφράσει συναισθήματα τα οποία απαγορεύεται να εκφράσει σε έναν αντίστοιχο συμμαθητή του ή φίλο του. Mm-hmm. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε, να δημιουργήσουμε μια ιστορία και μέσω αυτής ο ειδικός να μπορεί να εκμεύσει πληροφόρηση για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Κυρίως χρησιμοποιούμε την εικαστική θεραπεία για να μπορέσουμε να εκμεύσουμε πληροφόρηση, καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε κλινική συνέντευξη σε ένα παιδί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε κυρίως για να μπορέσουμε να εκμεύσουμε πληροφόρηση. Από εκεί και πέρα όμως, εννοείται, γι' αυτό λέγεται και θεραπεία, ότι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα συναισθήματα του παιδιού, να υπάρχει αυτό που λέμε συναισθηματική ορίμανση και μέσω από την καθοδήγηση του ειδικού να μπορέσουμε να φέρουμε μια ισορροπία στον ψυχισμό του γενικότερα. Μια συγκεκριμένη μορφή έτσι, που έχουμε την εικαστική θεραπεία είναι η αμοθεραπεία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, καθώς μπορούμε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο εμείς διαμορφώνουμε και περιέχονται τα περισσότερα στοιχεία της φύσης, όπως είναι η γη, η άμμο στην ουσία, ο αέρας, το νερό και σε κάποιες περιπτώσεις, σε λίγο μεγαλύτερη παιδιά, ίσως χρησιμοποιήσουμε και τη φωτιά, σαν θερμότητα κυρίως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εκεί την ιστορία μας μέσα, για να μπορέσει να είναι λίγο να ταυτιστεί με τον τρόπο ζωής που έχει το παιδί. Άρα λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εικαστικής θεραπείας είναι και η άμμοθεραπεία, η οποία βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω, καθώς χρειάζεται να αλληλεπιδράσει στο συγκεκριμένο παιδί, γι' αυτό κιόλας γίνεται εξατομικευμένη αντιμετώπιση, έτσι ώστε το παιδί να βγάλει όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία κρύβει μέσα του βαθιά. Δηλαδή η αμμοθεραπεία περιλαμβάνει τα στοιχεία της φύσης. Ναι, είναι ένα καινούργιο στοιχείο και υπάρχει και μεταπτυχιακό σύλλογο στην Αμερική πάνω στο κομμάτι αυτό. Και μπορεί το παιδί μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνουμε να μπορέσει να τοποθετήσει την ιστορία του, η οποία έχει τις ρίζες βαθιά στο ψυχισμό του. Χρησιμοποιούμε ένα ειδικό πλαστικό σκεύος, το οποίο έχουμε την άμμο μέσα και υπάρχουν ερεθίσματα, από διάφορα ερεθίσματα, από μορφές ανθρώπινες, μορφές ζώων, φρούτα, τρόφιμα, όχι, σαν αντικείμενα πλαστικά, τα οποία το παιδί διαλέγει όποια από τα ερεθίσματα τα οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει την ιστορία του, τα τοποθετεί μέσα εκεί και αρχίζει και δημιουργεί την ιστορία. Βέβαια υπάρχει και ο παραλληλισμός, υπάρχουν βέβαια και οι ταυτίσεις, οι οποίες ο ειδικός μπορεί να κρίνει, να τις καθορίσει και ανάλογα λοιπόν με το πώς κατευθύνει την κουβέντα, αφού αρχίσει το παιδί να μιλάει, είναι και πολύ σημαντικό αυτό, ότι όλα αυτά τα μέσα τα χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε το παιδί. Άρα δεν επιβάλλουμε το παιδί να μας απαντήσει αμέσως. Θα πω ένα παράδειγμα ότι σε ένα κοριτσάκι, το οποίο είχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, περιμέναμε μέχρι και ένα μήνα μέχρι να μιλήσει. Και αυτή η μέθοδος έχει και μια θεατρικότητα μέσα, μια δραματικότητα. Και πάμε ευρύτερα λοιπόν στο κομμάτι, μια που ανέφερε σε Μαρία τη λέξη δράμα, το κομμάτι δραματοθεραπείας, που βέβαια εκεί πάμε και στους ενήλικες πλέον, που είναι πλέον μια διαδεδομένη, θα λέω, μορφή ψυχοθεραπείας και είναι από τις θετικότερες που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει. Έτσι και αλλιώς, οι άνθρωποι έχουμε διάφορους ρόλους να παίξουμε στην καθημερινότητά μας, οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία
την θεατρικότητα, το δράμα, αρχίζει μια εναλλαγή ρόλων και αρχίζουμε και εμβαθύνουμε σε επίπεδα αυτογνωσίας. Οπότε και εκεί με την καθοδήγηση του ειδικού αρχίζουμε, παίρνουμε κάποιους ρόλους και βλέπουμε πώς θα αντιδρούσαμε, βλέπουμε τον εαυτό μας από μια διαφορετική οπτική γωνία. Μιας και φτάσαμε στους ενήλικες, σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, όπου βρίσκεται το Kids Center και αναλαμβάνει βέβαια και μικρούς, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία. Συμμετέχουν στη δραματοθεραπεία, υπάρχει? Στην επαρχία νομίζω ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Δηλαδή, αν πέρα από κάποια μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα κτλ., εδώ είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Και νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο πολύ να μοιραστούμε αυτά τα οποία έχουμε μέσα μας με κάποιον άλλον. Σιγά σιγά όμως γίνονται προσπάθειες και θέλουμε και εμείς τώρα και στην Πτολεμαϊδα αλλά και στην Κοζάνη να διαμορφώσουμε τέτοιες ομάδες, ξεκινώντας βέβαια από τις ομάδες που έχουμε με τους γονείς, με τη σχολή γονέων και σιγά σιγά να μπορέσουμε λίγο να τους δώσουμε το ερέθισμα να συμμετάσχουν και αυτοί, να συμμετέχουν και αυτοί, συγγνώμη, στο κομμάτι της δραματοθεραπείας, στο οποίο σιγά σιγά θα το διαμορφώσουμε. Υπάρχουν διάφορα τεστ, τα οποία είναι προβολικά και τι εννοούμε, ότι μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών μπορούμε να αντιληφθούμε αν υπάρχουν κάποια επεισόδια στη ζωή των οποίων έχουν μείνει τραυματικά, όπως λέμε στην ψυχολογία. Άρα λοιπόν, αυτό που χρησιμοποιούμε είναι επιπλέον το τι μπορεί να σχεδιάσει ένα παιδί και μέσα από το σχέδιο το οποίο ζωγραφίζει, δεν κοιτάμε αν ζωγραφίζει καλά ή άσχημα. Για μας έχουν μεγάλη σημασία άλλοι τομείς, όπως για παράδειγμα η ένταση, το σβήσιμο. Ανάλογα και το σχέδιο παίζει ρόλο. Αν θα έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν θα κάνουμε μια ανθρώπινη μορφή, αν θα είναι μεγάλα τα μάτια, αν θα είναι μικρά τα μάτια, τα χαρακτηριστικά, αν λείπει κάτι. Αν το παιδί έχει ταυτίσει το φύλο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα οποία σε βοήθεια με την όλη εκμεύση της πληροφόρησης που έχουμε από την εικαστική θεραπεία να μας διαμορφώσουν το προφίλ του όσο πιο καλά και όσο πιο, το πω έτσι, να αποτυπώσει καλύτερα την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Δεν σημαίνει ότι αν ένα παιδί ζωγραφίσει μία φορά, για παράδειγμα, μαύρες ζωγραφιές, ότι υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Βέβαια, δεν σημαίνει και το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει καλύτερα να πηγαίνουμε σε ειδικούς όταν θα μπει μία τέτοια, ας το πούμε έτσι, αμφιβολία για το αν το παιδί περνάει καλά, είναι καλά στη ψυχική του κατάσταση, ώστε να το διακρίνει αυτό ο ειδικός που μπορεί να ερμηνεύσει τα προβολικά τεστ. Και επειδή λοιπόν λέγαμε για την εικαστική θεραπεία και το πόσο σημαντικό είναι για την εξισορρόπηση της ψυχικής υγείας του παιδιού, βλέπουμε εδώ και την ζωγραφιά την οποία μας έκανες εσύ, Μαρία, έτσι, για να οποία βοηθάει και βέβαια μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε και τις εποχές του χρόνου που μας έχει ζωγραφίσει τόσο ωραία με το λογότυπο του Kids Center. Ναι, με τις σταγόνες, τις γνωστές σταγόνες γνώσης. Η γνώση και ο Σοφούλης. Ο Σοφούλης και η γνώση λοιπόν. Ναι. Λέξεις. Πώς επιδράμως μία εικόνα στον προφορικό λόγο ενός παιδιού? Πειράζει συνήθως όταν έχουμε περιστατικά με καθυστέρηση ομιλίας, θέλοντας να δώσουμε στο παιδί κάποια ερεθίσματα, συνήθως αυτά είναι οπτικά. Εξού και οι εικόνες. Έτσι αυτό μας βοηθάει και να δώσουμε κάποια ερεθίσματα στα παιδιά, αλλά μας βοηθάει και για τη μνήμη των παιδιών. Η επιλογή των χρωμάτων ενός χώρου, όταν μάλιστα αυτός δημιουργείται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, παίζει σημαντικό ρόλο. Τα χρώματα έχουν τη δύναμη όχι μόνο να προκαλέσουν συναισθηματικές αντιδράσεις, αλλά επιπλέον να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη διάθεση και την ευεξία μας. Στο Kids Center, που είναι ένας χώρος ο οποίος διορθώνει τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και βελτιώνει την ψυχοσωματική μας διάθεση, οι αποχρώσεις δεν ήταν τυχαίες. Για τις αίθουσες δραστηριοτήτων των παιδιών έχουν επιλεχθεί αποχρώσεις του πράσινου και του πορτοκαλί. Το πράσινο χρώμα είναι το χρώμα της φύσης. Βελτιώνει την ταχύτητα του διαβάσματος και της αντίληψης. Διακρίνεται για τις χαλαρωτικές του ιδιότητες. Το πορτοκαλί χαρακτηρίζεται ως ενεργητικό χρώμα. Προκαλεί ενθουσιασμό, υπερδιέγερση και ζεστασιά. Ιδανικό για να μαγνητίζει την προσοχή. Τα δοκάρια και οι κολόνες χρωματίστηκαν με τα αντίστοιχα χρώματα ή επενδύθηκαν με τα πετσαρία στην υφή του ξύλου, έτσι ώστε να αποδοθεί ένα πιο φυσικό και φιλικό περιβάλλον προς το παιδί. Αλλά και ταυτόχρονα να μετατραπεί το μειονέκτημα των δοκαριών σε πλεονέκτημα.
Το γραφείο του ψυχολόγου έχει δημιουργηθεί με μπλε απόχρωση. Το μπλε προκαλεί συναισθήματα γαλήνης, ηρεμίας, καθαρότητας, ασφάλειας και τάξης. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν επικρατεί σε χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο παραγωγικοί. Τα υπόλοιπα στοιχεία κινήθηκαν στα γήινα χρώματα, ενώ προσθέθηκε ξύλο και τα πετσαρία στην υφή της πέτρας. Άλλη μια φορά, δύο γήινα στοιχεία. Ενώ τα έπιπλα και τα υπόλοιπα διακοσμητικά φέρνουν τα χαρακτηριστικά του vintage. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life.
Μύθος ή αλήθεια? Πρέπει τα παιδάκια μας να φοράνε από μικρή ηλικία γυαλιά ηλίου. Στο κατάστημα οπτικών Πουκνάρα συστήνουμε τα παιδάκια ενός έτους και άνω να φοράνε γυαλιά ηλίου. Η φακή πρέπει να είναι απορριφωτική και ελεγμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σκελετά πρέπει να είναι υποαλλεργικά και να τα αγοράζετε μόνο από οπτικά καταστήματα. Θα ξεκινήσουμε με μία lemon pie. Τρελαίνομαι. Ή αλλιώς λεμονόπιτα. Λεμονόπιτα, πες μου ότι έχει μέσα μαρέγκα. Έχει. Μαρέγκα είναι λίγο δύσκολη. Και εγώ γι' αυτό θα πάμε. Μ' αρέσει που λες με ένα εύκολο θα ξεκινήσουμε. Γι' αυτό να έχει ένα βαθμό δυσκολία. Ξεκινάμε λεμονόπιτα. Λεμονόπιτα, lemon pie, αλλιώς. Λέμε lemon pie, έτσι όμως. Lemon pie.
Έτσι, λοιπόν. Και ξεκινάμε τη βάση. Τρία πράγματα βάση. Λοιπόν, άτι, αυτή είναι. Μακάρι, μακάρι να μας δούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε τη βάση μας. Ναι, για πες. Πρώτα έχει βάση δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει 170 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 100 γραμμάρια βούτυρο, ένα κρόκο αυγού, λίγο αλατάκι όπως βάζουμε σε όλες τις ζύμες, mm-hmm. και 2 κουταλιές κρύο νερό. Μάλιστα, το κρύο νερό δεν ξέρω πού θα το βρούμε. Έχω ψυγείο. Θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Εδώ λοιπόν η συνταγή μου λέει ότι πρέπει να ρίξω το βούτυρο, το οποίο είναι παγωμένο από το ψυγείο, εγώ το έχω ζυγίσει και το έχω κόψει. Με το αλεύρι. Εδώ τώρα δηλαδή χτυπήσαμε το βούτυρο με το αλεύρι, έτσι. Ναι. Και είπε ότι πρέπει να γίνει σαν ψίχουλα. Σαν ψίχουλα. Το κάνεις στο πάνω. Χέρι ή στο... Ναι. Ναι. Εγώ το έκανα πέρα για ευκολία. Έχει λοιπόν. Αλλάξει η φύση του πάντως. Ναι, έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα λέει να χτυπήσουμε τα αυγό. Τον κρόκο δηλαδή και το νεράκι και σιγά σιγά μετά να το προσθέσουμε. Και τώρα θα το ζυμώσουμε ίσα να γίνει μία ζύμη, ένα σώμα που λέμε. Και τίποτα παραπάνω, δεν πρέπει, μας λέει η συνταγή μας. Σύμφωνα με τη συνταγή μας, πρέπει να τη βάλουμε σε μια μεμβράνη για 30 λεπτά στο ψυγείο για να κρυώσει. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι ζύμη βουτύρου και γι' αυτό θέλει να κρυώσει. Πέρασε μισή ώρα, το βγάζουμε από το ψυγείο και θα το ανοίξουμε σε φύλλο και να το βάλουμε στο ταψάκι μας το ωραίο. Επίσης εδώ λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε και τον φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Τρυπήσουμε λίγο για να μην μας φουσκώσει στη βάση και λίγο στα πλάγια. Α, και στα πλάγια. Mm-hmm. Γενικώς δεν θέλουμε να φουσκώσει για να μην είναι... Ναι, για να είναι βάση, για να δεχτεί τη γέμιση. Θα βάλουμε μία λαδόκολλα, ναι. Και θα βάλουμε λίγο ρυζάκι. Ρύζι. Mm-hmm. Γιατί? Για να έχει βάρος ώστε να μην σηκωθεί η ζύμη. Α, άλλο ένα τόρμο. Δεν το ήξερα καθόλου. Μπορούμε να βάλουμε η φασόλια, οι φακές, όσπρια. Ό,τι είναι για να μπορεί να ζυθεί. Βάλουμε λίγο το μυαλό μας, θα το βάλουμε στο φούρνο. Είμαι περίεργη να δω πώς θα γίνει. Για να δω για πόσο λέει, γιατί δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, και ψήνουμε στο φούρνο για 20 λεπτά. Για 20 λεπτά. Θα ψήσουμε για 15 και στο 5 λεπτό θα βγάλουμε μια λίγο να ξεροψηθεί και από πάνω. Και ενώ περιμένουμε να ψηθεί η βάση μας, θα κάνουμε τη γέμιση. Εδώ μου λέει ότι πρέπει να βάλω όλα τα υλικά μου σε μια κατσαρόλα, τα οποία είναι 225 γραμμάρια ζάχαρη, 4 κουταλιές κορνφλάουρ, θα το αρρώσουμε με λίγο κρύο νεράκι πριν το βάλουμε. Πάντα το κορνφλάουρ θα αρρώνουμε με κρύο νερό πριν το βάλουμε οπουδήποτε, αλλιώς βολιάζει. 290 ml νερό, 3 κρόκους και ένα ολόκληρο αυγό λίγο χτυπημένο. Μουσική.
115 ml χυμό φρεσκοστημένο λεμονιού. Εμένα ήταν περίπου 3 λεμόνια, ανάλογα το λεμόνι. Και το ξύσμα από 2 λεμόνια που τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά, γιατί τα λεμόνια πλέον είναι καιρωμένα σχεδόν όλα, όσο έχουμε δικά μας. Θα το βράσουμε σε μεσαία φωτιά, θα ανακατεύουμε όλα συνέχεια, δεν θα αφήνουμε να σταματήσει, μέχρι να έρθει να κοχλάσει, και αφού κοχλάσει θα το βάλουμε σε χαμηλή φωτιά για 2 λεπτά και θα το σβήσουμε. Αυτό είναι. Τώρα που έπηξε, το χαμηλώνουμε και το βράζουμε για 2 ακόμα λεπτάκια και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσει. Λοιπόν, τώρα εδώ μας λέει η συνταγή μας ότι πρέπει να βάλουμε αυτό που έχει γίνει εδώ η γέννησή μας. Ναι. Και αυτό θα το ψήσουμε. Ναι, για 10 λεπτά. Να το γεμίζουμε, να μην μας ξύνει. Και το βάζουμε σε 180 βαθμούς για 10 λεπτά. Όταν θέλουμε να κάνουμε μαρέγκα, εάν είναι το... με τον μπολ που θα το κάνουμε πλαστικό, καλύτερο είναι το ιδανικό, είναι γυάλινο, γιατί πλέον είναι καλύτερα τα γυάλινα. Το πλαστικό όμως, αν έχουμε πλαστικό, όπως εμείς έχουμε τώρα στο μίξερ μας, κρατάει λίπος. Κρατάει λίπος, γιατί έχει πόρους το πλαστικό. Και αυτό που είχα δει είναι ότι ένα πανάκι και λίγο ξύδι το περνάμε ώστε να θυλακίσει ό,τι λιπαρή ουσία υπάρχει, ώστε να μην υπάρχει καμία λιπαρή ουσία. Σωστά. Ρίχνουμε τα σπράδια μας, που δεν πρέπει να έχουν καθόλου κρόκο. Καθόλου. Είναι 4 σπράδια. Είναι από τους κρόκους που χρησιμοποιήσαμε. Ένα στη βάση και 3 στην γέννησή μας. Τίποτα δεν πάει καμένα. Μαράκι έτοιμη η μαρέγκα. Και είναι και τέλεια, όπως πάντα. Ξέρεις να πετυχαίνεις τις μαρέγκες πάντως. Γι' αυτό δεν είχες και φόβο να κάνουμε αυτό το γλυκό, lemon pie. Νάτια, εκτός από γλυκό, βλέπω κάποιος και παιδάκι. Δύο. Τώρα το έχουμε εδώ. Να το. Ο μικρός μας ήρωας περιμένει να φάει lemon pie. Ωραία. Ναι. Τώρα... εντάξει, δεν είναι όμως φωτογραφία. Εδώ δεν θα κρύψουμε τίποτα. Εδώ τώρα είναι να το ψήσουμε από πάνω. Ναι. Κάποιοι το κάνουν φλογοβολό. Ναι. Το πράγμα δεν έχω. Δεν έχουμε είπαμε. Παιδιά εδώ μαζί μας. Έτσι. Και προς αυτό δεν έχουμε επαγγελματικά ρεαλία. Τι κόλπα έχουμε. Λοιπόν, εμείς θα ρίξουμε λίγο ζαχαρίτσα έτσι πάνω. Ναι. Για να ψηθεί ναι. Να λοιπόν, και τώρα θα το ψήσουμε στους 15 βαθμούς. Κοίταξε, λίγο, Ναι, λίγο. Θέλουμε να είναι να καραμελώσει, θα το βάλουμε στις αντιστάσεις απάνω. Το βάλουμε λίγο ψηλά. Α, ωραία. Οπότε λίγο να χαρπάξει. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, δεν τα αφήνουμε. Παρακολουθούμε, δεν φύγεται. Δεν πρέπει να κάνουμε άλλη δουλειά. Επιτέλους είναι έτοιμο το γλυκό μας lemon pie. Τα καταφέραμε. Κατάφερες εγώ. Μαζί τα καταφέραμε. Ναι, νομίζω καλά την κάναμε. Λοιπόν, αυτό που φοβηθήκαμε κατά τη διάρκεια του. Πώς το λένε αυτό που πάνω. Δεν ξέρω τι να πω. Ας το πούμε ψήσιμο. Του ηλιοκαψίματος της lemon pie μας, φοβηθήκαμε να μην καεί. Πραγματικά παίρνει πάρα πολύ εύκολα. Ναι, ναι. Πρέπει να το προσέξεις συνέχεια. Μπροστά και τα 15 λεπτά δεν ισχύουν, έχω να πω. Με το φούρνο. Ήτανε 3-4 λεπτάκια εκεί. Φοβηθήκαμε μήπως καεί περισσότερο, οπότε το βγάλαμε λίγο στο ξανθό του. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να την κόψουμε. Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι πρέπει να μείνει μια βραδιά μέσα στη. Όχι στο ψυγείο, έξω. Να το αφήσει να κρυώσει. Έξω, ωραία. Ή να το αφήσει τέλος πάντων να κρυώσει καλά. Εμείς τώρα λίγο και το κόψουμε λίγο νωρίτερα. Εμείς την ταχύναμε για λόγους τηλεοπτικούς, για να δούμε πώς έγινε. Και ας την κόψουμε. Ανυπομονώ. Είμαστε έτοιμες να το δοκιμάσουμε και γευστικά, γιατί οπτικά καλά το είδαμε. Yellow lemon pie.
Cause I fall at your